Ακούμε παραδοσιακούς σκοπούς, ελληνικούς, χορούς, βρίσκονται παρέες, υπάρχει διασκέδαση, υπάρχει καλή διάθεση. Έτσι, ακούς κλαρίνο, ακούς βιολί, έτσι. Κοιτάξτε εδώ. Κλαρίνο, είπες. Ναι, κλαρίνο, κλαρίνο. Εδώ είναι ο Γιώργος Μάγκας, λοιπόν, στην Ηλία, σε ένα πανηγύρι. Θέλω να σου πω ότι τον είδα πρόσφατα πριν στη Λιβαδιά, πριν κάνα δίμηνο περίπου. Ο οποίος με το κλαρίνο του και τη σύζυγο μαζί συνόδευσε ένα γεύμα το οποίο είχαν επιχειρηματίες και συνομίλησε με όλο τον κόσμο. Ήταν ευχάριστος, ήταν ευδιάθετος και ξαφνικά μας έρχεται μια είδηση χτες και μας λέει τι. Ότι έφυγε ο Γιώργος Μάγκας, ο βασιλιάς του κλαρίνου, από τη ζωή. Ταραχτήκαμε όλοι, αναστατωθήκαμε. Ευτυχώς όμως, μετά από μισή ώρα περίπου, ενημερωθήκαμε ότι ο Γιώργος Μάγκας, ο βασιλιάς του κλαρίνου, είναι καλά στην υγεία του, ζει και βασιλεύει. Και τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλά μου παιδιά, δημοσιογράφοι. Σε είδαμε πριν από δύο μήνες στη Λιβαδιά. Ελλάδα δεν υπάρχει. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όλα τα νέα και είστε τα καλύτερα παλικάρια και σας αγαπώ και σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο Μπιμπίλας δεν έφτιαξε καλά πράγματα. Για πού το βρήκε αυτό ο Μπιμπίλας, σε πήρε τηλέφωνο να σε ρωτήσω. Δεν ξέρω, αδερφέ μου. Ναι, για πες μου. Δεν ξέρω, ρε φίλε μου, πού το βρήκε. Ναι. Δεν ξέρω πού το βρήκε. Αυτόν πρέπει να ρωτήσετε. Αυτόν πρέπει να ρωτήσει. Σα στεναχώρησε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Στεναχώρησε, σου λέω, παίρνανε τηλέφωνο με 6 η ώρα τη νύχτα και κλαίγανε άνθρωποι. Γιώργο, είσαι εσύ, εγώ είμαι ρε παιδιά. Εγώ είμαι ρε παιδιά. Σε είδα πριν δύο μήνες στη Λιβαδιά, εκεί με τον πρόεδρο της Λιβαδιάς. Λοιπόν, θυμάσαι που έπαιξε για τους επιχειρηματίες και ήσουν μια χαρά και λέω πώς είναι δυνατό ρε παιδί μου με σε δυο. Τι έπαθε ο άνθρωπος, κεραμίδα μας ήρθε. Δεν μου λες, δεν σε πήρε τηλέφωνο ο Μπιμπίλας, δεν σε πήρε τηλέφωνο. Με πήρε τηλέφωνο και ζήτησε συγγνώμη. Ναι, αλλά πού το βρήκε, δεν σου είπε, πού το βρήκε. Πώς έγινε το λάθος. Δεν μου είπε τίποτα που το βρήκε. Ναι. Πού το βρήκε, δεν ξέρω πού το βρήκε. Μάλλον εγώ τα έχω με τον Μπιμπίλα, γιατί δεν είπε πού το βρήκε εσύ αυτό το πράγμα. Mm. Ποιο σου το είπε σε αυτό το πράγμα. Mm. Και έγραψε μέσα τέτοια κουβέντα, ότι έχω πεθάνει. Ναι. Και ο κόσμος εδώ να παίρνει τηλέφωνα, να γίνεται χαμά, μη σταματάει το τηλέφωνο, καθόλου μέχρι από τη Γερμανία, Αμερική. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις πανηγύρια, πανηγύρια να παίξεις τώρα μπροστά σου. Έχουμε κάτι, έχουμε κλείσει ακόμα, αλλά δεν θα τα πούμε τώρα για να μην γίνει. Ναι, αλλά ξέρεις τι, ο κόσμος στεναχωρήθηκε, όπως το είπες. Στεναχωρήθηκε ο κόσμος. Άρχισε να ψάχνει, δηλαδή τι έγινε. Ναι. Πολύ στεναχωρήθηκα, σου λέω, και ο κόσμος, ο λαός, παιδί μου. Ευχαριστώ πάντως τον κόσμο, ναι, αυτή τη συμπαράσταση που μου έδωσε κουράγιο πολύ και εσάς ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και εσείς... Θέλω να σου πω ότι εμείς εδώ από το Sky δεν παίξαμε την είδηση, ναι, έτσι. Ναι, δεν παίξαμε και κρατήσαμε στάση, αλλά βλέπεις όμως και τι γίνεται, Γιώργο Μάγκα, με τα social media, με αυτούς τους διαόλους, τώρα δεν υπάρχει υπογραφή σοβαρή, να δουν τι έχει... Άκου να δεις τώρα τι σου τύχε, έτσι, τι σου τύχε, τι θα λέμε. Ναι, ναι. Να με φέρεις στο πλατό να παίξω κλαρίνο. Να δούμε τι σας δει όλος ο κόσμος. Δίνουμε ραντεβού λοιπόν, κύριε Μάγκα. Δεν μου λες τώρα, θα στραφείς ένα. Τι θέλετε εσείς. Θα κάνεις μήνυση ή όχι τώρα για αυτή την είδηση. Το σκέπτομαι. Ναι. Το σκέπτομαι. Μα είναι και η ταραχή που προκλήθηκε. Δεν είναι κακό παιδί ο Μπιμπίλας. Ναι. Αλλά θα πω κάτι άλλο. Δεν επιτρέπεται όμως, ρε Μπιμπίλα. Αυτό το πράγμα που έκανες δεν επιτρέπεται να. Δηλαδή, σκότωσε όλο τον κόσμο, ρε παιδιά να μου. Σκότωσε όλο τον κόσμο, να μου καταλαβες. Εσύ είσαι καλά. Αυτό καλά έχει σημασία. Είμαι. Πάρα αυτό πολύ καλά είμαι. Έτσι. Έτσι. Σας περιμένω όπου τι θέλετε να έρθείτε στη Λιβαδιά. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν εδώ μαζί μας. Φαντάζομαι το παιδί, το οποίο έγραψε, έκανε μια ανάρτηση ο Σάκης. Ναι. Τρελάθηκε το παιδί, έτσι, μόλις τα είδε όλα αυτά. Δεν ξέρω, ήσασταν μαζί στο σπίτι ή ήταν εκτός όταν τα διάβασε αυτά. Γιατί φαντάζομαι το σοκ του παιδιού τώρα. Ε? Φαντάζομαι το σοκ του παιδιού. Τα παιδιά. Δεν ξέρω τι να κάνουν τα παιδιά τα δικά. Φαντάσου τώρα τι πάθουν τα παιδιά στην οικογένεια. Τι να δεις, τους λέω. Να ξέρω και αυτό που πάθανε ο μαμάς του, μαμάς είναι μια χαρά. Ναι, μη σου τύχει. Μη το σκέφτεται κανείς τώρα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι καλά, γερός ζωντανός. Γι' αυτό σε ακούσαμε. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, κύριε Μάγκα. Να είστε καλά και πάντα να μας παίζετε αυτούς τους υπέροχους νότες. Και εσύ, κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία, υγεία. Λοιπόν,